Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Σήμερα θα κάνουμε το πρώτο βίντεο με τα γράμματα τα δικά σας που μου στέλνετε και μου ζητάτε συμβουλές για τα διάφορα προβλήματα που έχετε. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι όντως έχω βάψει τα μαλλιά μου. Αυτό είναι το καινούριο χρώμα των μαλλιών μου. Πείτε μου τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια. Κραγιόν φοράω ένα πολύ έντονο κόκκινο που είναι από την εταιρεία Milani, το νούμερο 4 High Voltage. Και συνεχίζουμε με το βίντεο πρόβλημα. Λοιπόν, το γράμμα το έχω εδώ. Δεν θα σας το διαβάσω, γιατί μπορεί, καθώς το διαβάζω από τον τρόπο που γράφει η κοπέλα, να αποκαλυφθεί σε κάποιος ποια είναι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Υπάρχει μία σχέση που διαρκεί περίπου 2 χρόνια. Προσπαθεί να μην τον πιέζει και κάνει ό,τι μπορεί για να γίνει καλύτερη η σχέση της. Αυτός δεν είναι τόσο δοτικός μέσα στη σχέση, κάνει λίγα πράγματα, δεν την ενοχλεί γιατί τον ήθελε και μας λέει ότι τον θέλει ακόμα. Πριν από 2 μήνες ακριβώς, λέει, τη χώρισε ξαφνικά και μέσα σε μια εβδομάδα έγιναν όλα οι αλλαγές. Μου λέει δεν ξέρει τι έγινε. Εκεί που έκανα σχέδια και την έλεγε θα πάμε εκεί, θα πάμε από εδώ, θα κάνουμε γενέθλια μαζί, θα κόψουμε την τούρτα μαζί, γιατί έχουν γενέθλια με 2 μέρες διαφορά. Έμεινε μια εβδομάδα μόνο στο σπίτι γιατί μάλωσε με τους γονείς του, οι οποίοι είχαν μια υποχρέωση τα βαφτίσια του αδερφού του και κατέβηκαν σε μια άλλη πόλη και αυτός έμεινε μόνος του μία εβδομάδα στο σπίτι και η κοπέλα αυτή θεώρησε ότι εφόσον έμεινε μόνος καλό θα ήταν να προσπαθήσει να πάει εκεί, να βρεθούν κτλ. Γιατί λέει ήθελα να τον βλέπω μια και είχαμε χώρο δικό μας για μια εβδομάδα. Αυτός όμως όλο δικαιολογίες, δεν θέλει να πηγαίνει. Μαλώσανε, του κλείνει το τηλέφωνο στη μούρη, κάνουν 2 μέρες να μιλήσουν, δηλαδή αυτή του μιλάει μέσω Facebook. Αυτός φιλικός, κάνει και την πλάκα του, κυριλές. Και μετά από 2 μέρες έρχεται στο σπίτι και της λέει «Θέλω να μείνω μόνος μου. Πήδηξα από μία σχέση σε μία άλλη και δεν έπρεπε. Δεν μπορώ να στηρίξω μια σχέση, με συμπαρένθεση είναι άνεργος και καλύτερα να μην μιλάμε καθόλου τελίτσες για το δικό σου καλό». Και από τότε ξανά δεν μιλήσαμε. Η κοπέλα πιστεύει ότι αυτός έχει άλλη. Την μπορώ να δω. Στο Facebook έχει βάλει τραγούδια «Πόσο μου λείπεις» και τέτοια ρομαντικά. Δεν την έχει διαγράψει από το Facebook. Και την τελευταία εβδομάδα που ήταν μαζί δεν είχε όρεξη για φίκι-φίκι. Λοιπόν, δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Μάλλον πιστεύω ότι δεν έχει άλλη. Ένας άνθρωπος που έχει άλλη γκόμενα δεν είναι αδιάφορος ως προς τη ζωή του. Δεν θα θυσίαζε, δεν θα καθόταν σπίτι, δεν θα ήταν άνεργος, δεν θα ήταν κακόκεφος. Ένας άνθρωπος που πιθανώς θα είχε βρει μια καινούργια γκόμενα εφόσον έχει βαρεθεί την παλιά, πιστεύω ότι ήταν μέσα στην τρελή χαρά, πιστεύω ότι θα έβγαινε συνέχεια έξω και αν σε χώριζε δεν θα σε χώριζε με την έκφραση για το δικό σου καλό, να μην μιλάμε καθόλου και τέτοια πράγματα. Θα σου έλεγε στην ψύχρα ότι ξέρεις, ας πούμε, δεν σε γουστάρω, βαρέθηκα, δεν θέλω άλλο, γιατί από την αρχή δεν ήταν δοτικός. Δηλαδή από την αρχή ήταν, αυτός έδινε λιγότερο, οπότε δεν του κάθεται και άσχημα για να πει ότι ξέρεις, δεν θέλω, τελείωσε, μου τελείωσε. Πιστεύω αυτό το πράγμα. Τώρα, εάν όμως όλα τα σημάδια δείχνουν από την αρχή ότι αυτός στη σχέση ήταν χλιαρός, δηλαδή δεν είχε και κανένα ιδιαίτερο πάθος για αυτή τη σχέση, ούτε και ιδιαίτερα πολέμησε για αυτή τη σχέση και ούτε και ιδιαίτερα επένδυσε σε αυτή τη σχέση. Οπότε αυτή η σχέση ήταν εκεί για να τον παρηγορεί, εγώ από ό,τι κατάλαβα, για να του προσφέρει πράγματα, για όσο καιρό αυτός το ήθελε. Βάλε ότι έπεσε σε μια καταθλιψάρα γιατί είναι άνεργος. Βάλε ίσως γιατί μάλωσε με τους γονείς του, ποιος ξέρει τι τους σύρανε. Βάλε ότι ίσως να έχεις και απαιτήσεις από αυτόν. Βάλε ότι φοβήθηκε ότι το πράγμα πάει σοβαρά επειδή άρχισε να πηγαίνεις και στο σπίτι του. Και σου λέει, κοπελιά,
Μπα, όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω άλλο. Καλύτερα για σένα να χωρίσουμε, καλύτερα να μείνω μόνος μου, δεν σου αξίζω. Είμαι στη μαύρη κατάθλιψάρα μου. Θέλω να είμαι όλη μέρα κολλημένος στον υπολογιστή να παίζω War to Glory, δεν ξέρω και εγώ τι παίζουν τώρα, Warcraft. Θέλω να βλέπω μπάλα, θέλω να παίζω προ, δεν έχω ρίξει για σχέση. Γενικώς τα έχουμε ακούσει πολλές φορές αυτά. Με το ζόρι κανένας δεν έκατσε σε καμία σχέση. Αφού δεν θέλει να είναι μαζί σου και σου το λέει έτσι, δεν θα έπρεπε να σε απασχολήκατε με αν έχει άλλη ή αν απλά βαρέθηκε. Πιο εύκολο θα ήταν να τον ξανακερδίσεις, κατά τη γνώμη μου, αν είχε ενθουσιαστεί με μία άλλη, αλλά παρόλα αυτά, αυτά τα 2 χρόνια της σχέσης ήταν δοτικός και είχε πραγματικά αισθήματα για σένα, παρά μία μόνιμη αδιαφορία μέχρι να, από την αρχή μέχρι αυτό το σημείο της σχέσης και ξαφνικά, ας πούμε, μια εντελώς συμπεριφορά του στυλ καλύτερα να μην είμαστε μαζί και δεν έχω εγώ να σου προσφέρω κάτι και δεν θέλω. Γενικά, πολύ βαρύ τον κόβω αυτόν τον τύπο και δεν θα αλλάξει και τον θέλεις μάλλον πολύ. Από την αρχή τον ήθελες για να κάθεσαι, ενώ η σχέση σας ήταν στην αρχή, από την αρχή ακόμα άνηση. Αλλά πού θα πάρει, κοπελιά? 2 χρόνια είναι αυτά, άνεργος είναι αυτός, με τη μάνα του και τον μπαμπά του μένει, σεξ δεν μπορείτε να κάνετε. Αδιάφορο τον βλέπω. Βαρύ, ρομαντικό, Παπα Κωνσταντίνου, Facebook. Τώρα βέβαια θα μου πεις γιατί σου έδωσε ελπίδες, γιατί θα πάμε εκεί, θα πάμε εκείνο, θα κάνουμε μαζί γενέθλια. Γιατί τόσο ενθουσιασμός? Αυτό ούτε και εγώ το ξέρω. Και ότι δεν είχε όρεξη για σεξ. Ίσως θα πάει να περνάει μια μαύρη φάση. Αλλά λέει ότι 2 μήνες ακριβώς έχουν περάσει και δεν έχει γίνει τίποτα. Αν ήταν απλά μια φάση, μέσα στους 2 μήνες ξαναγυρνούσε. Κάτι θα γινόταν, θα είχατε επικοινωνία. Πάλι αν ήταν εγκόμενα, μέσα στους 2 μήνες, φαντάζομαι παρακολουθείς στο Facebook του, θα βλέπεις κινήσεις. Όχι, εγώ απλά πιστεύω ότι ο τύπος ήταν αδιάφορος από την αρχή. Και όσο σε έβλεπε να κολλάς, ξενέρωνε. Και ποιος ξέρει, ίσως κατάλαβε ότι κόλλησες παραπάνω, ίσως απλά του κάρφωσε. Ίσως βαριέται επειδή χειμωνιάζει και θέλει να κάθεται μέσα και δεν γουστάρει πολλά πολλά. Και σου την έπαιξε έτσι. Τώρα, δική μου συμβουλή είναι να μην ασχοληθείς άλλο μαζί του. Εσύ έχεις ξεκαθαρίσει τα αισθήματά σου. Από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι αν θέλει, θα πρέπει να κάνει αυτός κάτι. Εάν πάλι δεν θέλει, για ποιο λόγο να τον κυνηγάς? Ελπίζω να σε βοήθησα. Όχι, κατά τη γνώμη μου δεν έχει τρίτη. Δεν υπάρχει τρίτη, εγώ έτσι πιστεύω. Απλά πιστεύω όμως ότι όντως είναι χαμένη υπόθεση ο τύπος και ότι αν δεν δείξει ενδιαφέρον αυτός ο ίδιος, δεν έχει νόημα να το κυνηγάς. Πείτε μου στα σχόλια κάτω τη γνώμη σας. Βοηθήστε την κοπέλα κι εσείς εάν έχετε μια παρόμοια εμπειρία. Εάν όχι, πείτε απλά τη γνώμη σας, τι πιστεύετε. Εάν έχετε βρεθεί στη θέση του τύπου ή στη θέση της κοπέλας, ή γενικά αν θέλετε να προσθέσετε κάτι σε όλα αυτά που είπα. Θέλω να επισημάνω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το βίντεο δεν έχει κανένα το δικαίωμα να το αναπαράγει είτε στη τηλεόραση, είτε στο blog του, είτε πουθενά, χωρίς την γραπτή έγκρισή μου. Ο λόγος γι' αυτό είναι γιατί σε αυτό το βίντεο αναφέρομαι σε προσωπικά προβλήματα τρίτων και δεν θέλω να διαπομπεύονται άτομα μέσα από το κανάλι του YouTube μου. Δηλαδή, δεν έχω κανένα πρόβλημα να παίρνουν τα άλλα βίντεό μου και να τα βάζουν στα site τους, είτε αυτό είναι το LIFO, είτε αυτό είναι ο Φώτης και η Μαρία, είτε αυτό είναι το blog τους. Όμως, αυτό το συγκεκριμένο βίντεο δεν επιτρέπω σε κανέναν να το αναπαράγει σε οποιοδήποτε άλλο μέσο εκτός από το συγκεκριμένο κανάλι μου στο YouTube χωρίς την γραπτή έγκρισή μου. Το ίδιο θα συμβαίνει και σε όλα τα άλλα βίντεο τα οποία θα μου στέλνετε για συμβουλές. Δεν πρόκειται να αποκαλύψω ποτέ άτομα και δεν πρόκειται επίσης ποτέ να φωτογραφίσω καταστάσεις ή να χρησιμοποιήσω αυτά που μου στέλνετε
για όφελός μου ή εναντίον σας. Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω, να είμαστε ξεκάθαροι, γιατί είμαι πάρα πολύ συνειδητοποιημένη εγώ σε αυτά τα πράγματα. Δεν το κάνουμε για κουτσομπολιό, το κάνουμε για να παίρνουμε δεύτερες και τρίτες γνώμες, να λέμε την άποψή μας και για να, έτσι, για να υπάρχει ενδιαφέρον. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα δεχτώ υβριστικά σχόλια σε αυτά τα βίντεο. Δηλαδή σε όλα τα άλλα βίντεο αφήνω τα σχόλια κάτω ελεύθερα. Σε αυτό το βίντεο θα τα αφήσω πάλι ελεύθερα. Αλλά εάν δω βίντεο, ας πούμε, άντε μωρή καριόλα και κάτι τέτοια, τα σχόλια θα σβηστούν. Συμβουλευτικά σχόλια, σκληρά σχόλια, απαιτητικά σχόλια. Όλα αυτά τα σχόλια θα τα αφήνω. Αλλά υβριστικά σχόλια και προσβλητικά σχόλια θα σβήνονται. Αυτά είχα να σας πω. Τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Φιλιά πολλά. Γεια σας. Bye.